κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελο, παίρνοντας έτσι ξανά τα πρωτεία στο άθλημα που έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ύστερα από μια διετία, θα έλεγε κανείς, αγωνιστικής κρίσης ή, αν προτιμάτε, παρακμής. Τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον τελικό αγώνα του κυπέλου θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε ευθύς αμέσως, ενώ στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της εκπομπής, ο Σωτήρης Σταθάκης, ο συνεργάτης του Ούγγρου τεχνικού του Εθνικού Ρούσοραν, και ο Γιάννης Γιαννουρής, ο προπονητής της Βουλιαγμένης, θα μας μιλήσουν για αυτό το παιχνίδι, για αυτό το τελικό και για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο ελληνικό πόλο. Ας περάσουμε όμως αμέσως στο Ηλίσιο για να παρακολουθήσουμε τα στιγμιότυπα από τον τελικό αγώνα του κυπέλου. Πολύς κόσμος, εδώ ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, κ. Στάθης, και δίπλα του ο πρόεδρος της ΕΚΟΦ, ο κ. Διαθεσόπουλος. Ο κύριος Χάσε Κίογλου, ένας από τους δύο διαιτητές, προηγουμένως είδατε τις ομάδες, Λευκά Σκουφιά, η Βουλιαγμένη. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών του Εθνικού. Δεν θα μπορέσει εδώ ο Σαριδάκης να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δόθηκε. Ο Δάρας θα εξουδετερώσει, ο γκολκίπερ της Βουλιαγμένης. Για να περάσουν τώρα οι παίχτες της Βουλιαγμένης στην επίθεση με τον Μαυρωτά. Για τον... Η παλιά θα πάει για τον φουνταριστό, τον Χρήστο το Δήμου. Τώρα εδώ. Προσπαθούν οι παίχτες της Βουλιαγμένης να βρουν τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει η επίθεσή τους. Εδώ όμως χρεώθηκαν με επιθετικό φάουλ. Η μπάλα από τον γκολκίπερ του Εθνικού, τον Πάτρα. Ένα δυνατό σουτ χωρίς κατάληξη για τον Εθνικό. Βουλιαγμένη στην επίθεση. Γίνεται λάθος στην μπάλια. Και σειρά των παιχτών του Εθνικού, που όπως είπαμε την προηγούμενη μέρα είχε ανακηρυχτεί πρωταθλητής. Ο Σαριδάκης δεν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Εδώ ο Δάρας, διεθνής γκολκίπερ της Βουλιαγμένης. Βουλιαγμένη στην επίθεση. Εδώ είναι η φάση του πέναλτι που γίνεται στον Μαυρωτά από τον Καϊάφα. Ο διαιτητής ο κύριος Ελευθεριάδης, ο δεύτερος διαιτητής. Νούμερο 4 για την Βουλιαγμένη ο Κακαρνάκης. Αντίπαλος του ο Πάτρας, αντίπαλος του ο Πάτρας, και το 1-0 για την Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη που για τρίτη συνεχή χρονιά φτάνει στον τελικό του κυπέλου. Δεν μπόρεσε όμως πάλι να σηκώσει το κύπελο παρά τις προσπάθειες των παιχτών της. Εδώ ο Εθνικός. Ένα shoot out από τον Σαμαρτζίδη. Είμαστε πάντα στο πρώτο επτάλεπτο. Οι παίχτες τους Βουλιαγμένης στο δρόμο για ένα ενδεχόμενο δεύτερο τέρμα.
Ένα φάουλ έχουν κερδίσει εδώ, έχει κερδίσει ο Χρήστος ο Δήμου. Φάουλ πάλι για τους παίχτες της Βουλιαγμένης και αποβολή με παίχτη παραπάνω. Οι παίχτες της προπορευόμενης, έφυγε ο Μαχαίρας, απευλήθη ο Μαχαίρας από τον Εθνικό. Παίχτη λοιπόν παραπάνω και να δούμε αν αυτό το σχεδόν μόνιμο μειονέκτημα των ελληνικών ομάδων θα επαναληφθεί τη φορά αυτή. Ο χρόνος κυλάει. Ανανεώνεται μετά την απόκρουση, θα μπει και ο παίχτης τώρα του Εθνικού, έτσι είναι στα ίσα οι δύο ομάδες. Βλέπετε ότι ο Μαχαίρας μπήκε. Ο Πάτρας θα εξουδετερώσει αποκρούοντας σε κόρνερ. Χτύπησε ο Ρωμήλος ο Μάρας το κόρνερ. Προσπαθούν πάλι με τον φουνταριτσό τους, τον Χρήστο Δήμου, οι παίχτες της Βουλιαγμένης. Ένα ακόμα λάθος στην πάσα. Ο Εθνικός στην επίθεση. Θα γίνει το πολύ δυνατό σουτ από τον Σαμαρτζίδη. Ο Εθνικός θα ισοφαρίσει, οι οπαδοί του που βλέπετε εδώ θα πανηγυρίσουν. Το σκορ 1-1. Οι παίκτες της Βουλιαγμένης έκαναν τη σέντρα. Βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Υπήρξε ένα παιχνίδι οπωσδήποτε ενδιαφέρον. Έγιναν πολλές καλές φάσεις. Ο Αρώνης μαρκάρει τον φουνταριστό, τον αντίπαλο φουνταριστό. Ο Αρώνης που το Σάββατο το απόγευμα, στο προηγούμενο δηλαδή παιχνίδι, στα play-off, στο play-off με την Γλυφάδα, έκανε μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη εμφάνισή του. Το μεγάλος αυτός παίχτης του Εθνικού και της Εθνικής Ομάδας, που θα τον δούμε εδώ σε λίγο να σημειώνει ένα γκολ για τον Εθνικό. Οι παίχτες του οποίου ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή, αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Και εδώ είδατε τον Αρώνη πως πετάγεται, πως βγαίνει από τη μέση από το νερό. Νάτος εδώ ο Αντώνης Αρώνης. Κάνει το σκορ 2-1 πια υπέρ του Εθνικού. Ο Εθνικός στη φάση αυτή εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα του παίχτη παραπάνω. Η Βουλιαγμένη βέβαια δεν είναι διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα. Είμαστε πάντα στο πρώτο επτάλεπτο, που μαζί με το τέταρτο ήταν τα πιο ενδιαφέροντα του τελικού. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με το οποίο ισοφαρίζει ο Χρήστος Δήμου. Εδώ κέρδισε ένα φάουλ από τον Αρώνη. Επιθετικό φάουλ καταλόγησε ο διαιτητής ο κύριος Ελευθεριάδης. Τον βλέπετε εδώ. Παλιός παίχτης της Γλυφάδας. Πέρασε στην διαιτησία. Γίνεται ένα σούτ από τον Κάι Άφα. Ο Δάρας που τον βλέπουμε εδώ απέκρουσε σε κόρνερ.
προσπάθεια των παιχτών του Εθνικού. Το σούτ είναι out. Πλησιάζουμε προς το τέλος πια του πρώτου επτάλεπτου. Φάουλ για τη Βουλιαγμένη. Χρήστος Δήμου που κέρδισε το φάουλ. Ξαναπαίρνει την μπάλα και με αυτό το πολύ ωραίο σουτ θα παραβιάσει την εστία του Εθνικού και θα ισοφαρίσει 2-2. Η σέντρα γίνεται στο ακριβές σημείο από πλευράς των παιχτών του Εθνικού. Το μακρινό σουτ καθώς ο χρόνος έχει συμπληρωθεί και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου επτάλεπτου, Βουλιαγμένη Εθνικός 2-2. Βλέπετε τον πίνακα με το σκορ. Τα στιγμιότυπα είναι από το τρίτο επτάλεπτο και ο Δάρας εδώ εξουδετερώνει πέναλτι του Αρώνη. Επιτυχία για τον goalkeeper της Βουλιαγμένης. Το σκορ βέβαια έχει αλλάξει και εμείς θα δούμε το έκτο γκολ του Εθνικού, ενώ εδώ η Βουλιαγμένη επιχειρεί μια επίθεση. Προσπάθεια με τον διεθνή τον Γιώργο Μαυρωτά, η μπάλα όμως έφτασε στον Αρμενάκη με το νούμερο 11, τον βλέπουμε εδώ. Ο Σαμαρτζίδης, πάλι Αρμενάκη στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, το σκορ 6-5 για τον Εθνικό. Και περνάμε πια στο τελευταίο επτάλεπτο. Εδώ είδαμε τον διαιτητή, τον κύριο Ελευθεριάδη. Τελευταίο λοιπόν επτάλεπτο. Ο Εθνικός προηγείται 6-5. Ο Εθνικός που βρίσκεται στην επίθεση. Με τον Σαριδάκη ανεβάζει το δείκτη του σκορ σε 7-5. Τον βλέπουμε εδώ. Η Βουλιαγμένη, παρά τα δύο γκολ της διαφοράς που έχει, επιμένει, θέλει να κρατήσει τις αποστάσεις, θέλει να είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε μια διακοπή και βλέπουμε τον διαιτητή, τον κύριο Χασεκίογλου, να ζητάει την απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο του προπονητή της Βουλιαγμένης, Γιάννη Γιαννουρή. Κύριος Χασεκίογλου και δεξιά του ο κύριος Ελευθεριάδης. Ζητάει την αποβολή του προπονητή της Βουλιαγμένης. Εδώ ο αντιπρόεδρος της ΕΚΟΦ, ο Γιώργος Κατσαρός, που ζήτησε να υλοποιηθεί η απόφαση του διαιτητή. Βουλιαγμένη λοιπόν χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο, βρίσκεται στην επίθεση και εδώ θα κάνει με τον Μαυρωτά το 7-6. Να λοιπόν, που είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, είναι πάντα μέσα στον τελικό. Ο Εθνικός με τον Αρώνη, τον Σαμαρτζίδη,
τον Αρμενάκη, Σαμαρτζίδης Αρώνης, Σαμαρτζίδης πάλι Αρμενάκης. Αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ένα φάουλ για τον Εθνικό. Ένα σούτ χωρίς τύχη. Απέκρουσε ο γκολκίπερ της Βουλιαγμένης. Δεν έδωσε, όπως είδατε, την καλή πάσα. Εν πάση περιπτώσει, οι παίχτες της Βουλιαγμένης με τον Γιώργο Μαυρωτά, που τον βλέπουμε εδώ, στην επίθεση. Ο Μαυρωτάς θα χάσει μια εντυπωσιακή ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Και ο τελευταίος λόγος πια ανήκει στους παίχτες του Εθνικού. Οι οποίοι όχι μόνο θα κρατήσουν τη διαφορά του ενός γκολ, αλλά θα αυξήσουν το σκορ. Εδώ μια άποψη με ένα πέναλτι που θα εκτελέσει ο Μουστακαρίας. Και πράγματι ο Δάρας ιτάται στην εκτέλεση του πέναλτι. Ο Εθνικός κυπελούχος και κυπελούχος. Τελικό σκορ 8-6. Και βέβαια ακολουθούν σκηνές πανηγυρικές. Θα τις δείτε από τους παίχτες, τους τεχνικούς, αλλά και τους φίλους του Ιστορικού Πειραϊκού Συλλόγου. Το σφύριγμα της λήξης, ο Πίτερ Ρούσοραν με το κόκκινο μπλουζί. Ο κύριος Στάθης θα κάνει την απονομή στον αρχηγό των κυπελούχων, τον Αντώνη Αρώνη. Ο Καϊάφας και οι άλλοι παίχτες του Εθνικού σηκώνουν το έπαθλο του κυπελούχου. Εδώ ο γνωστός φίλος του Πειραϊκού Συλλόγου, ο Γιάννης Μαντζουράνης, παίρνει και αυτός μια γεύση από την επιτυχία της ομάδας. Και θα γίνει και η απονομή του κυπέλου του πρωταθλητή. Η σαμπάνια που ανοίγεται. Άλλοι καταβρέχονται, άλλοι πίνουν. Γίνεται και η απονομή εδώ του κυπέλου του πρωτοαθλήματος και όλοι μαζί στην πισίνα. Ο Εθνικός λοιπόν, μετά από μια παρένθεση, μετά από μια διακοπή 2 ετών, ξανά κάτοχος των πρωτίων στην υδατοσφαίριση. Αυτά έγιναν το βράδυ της περασμένης Κυριακής